πάμε να συνεχίσουμε και πάμε σε σένα χαρά. Γιατί τώρα εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος βγήκε, ανακοίνωσε το γάμο του στα Χανιά τα με τον Τάνο. Τα ρεζιλίκια θέλετε να πείτε, κυρία Λούρου. Τα ρεζιλίκια θέλετε να πείτε. Ο κύριος Αυτή είναι η νέα ελληνική πραγματικότητα. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι για τον κύριο Κασελάκη είναι κάτι αυτονόητο. Αλλά στην ουσία είναι ένα ρεζιλίκι. Γιατί θα αυτή είναι η νέα ελληνική πραγματικότητα. Και τετραήμερο γλέντι. Με νόμο. Με νόμο του κράτους. Αλλά δεν θα προλάβει ο κύριος Κασελάκης τον Αύγουστο ο γάμος. Γιατί ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ρίξει το συγκεκριμένο νόμο. Αμφιβάλλω θα προλάβει ο κύριος Κασελάκης να παντρευτεί τον Ντάιλερ του. Γιατί δεν θα προλάβει. Γιατί πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε όλα τα δεδομένα για να ρίξουμε αυτό τον αντισταγματικό νόμο. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπετε ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα, πώς τα έχουν μετατρέψει όλα. Γιατί πλέον το έχουν περάσει όλο αυτό, δηλαδή με το γάμο του Κατσελάκη, με όλα αυτά το έχουν περάσει, ότι είναι όλα τόσο φυσιολογικά, ότι είναι όλα τόσο, δηλαδή, τι να πω. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ξέρετε τι γίνεται, με συγχωρείτε. Ξέρετε τι γίνεται, ότι αφού έχει παντρευτεί ο Κασελάκης, έχει παντρευτεί και έχει νομιμοποιηθεί και ο γάμος του από την Αμερική εδώ πέρα. Στην Αμερική, για ποιο λόγο ξανακάνει τον γάμο 4 μέρες στην Κρήτη, να γιορτάσει όλη η Κρήτη 4 μέρες τον γάμο του Κασελάκη. Είναι καθαρά. Επειδή μιλάω με ανθρώπους στην Κρήτη, επειδή μιλάμε πολλούς κριτικούς καθημερινά, λένε πάνε να αμαυρώσουν το νησί. Αυτή είναι το προσκλητήριο γάμου, κυρία Λούρου. Ναι, 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 το προσκλητήριο είναι. Στα αγγλικά το έχει γραμμένο. Ακούς κάτι. Έχει και στα αγγλικά και στα ελληνικά, είναι για όλους. Γιατί θα καλέσουν και φίλους από το εξωτερικό. Στα καρλιαντά το έχει γράψει. Πλέον... Επειδή κόλλησε και δεν είχαμε για λίγο επικοινωνία, να πω ότι ο γάμος θα γίνει 28 Αυγούστου και το γλέντι θα διαρκέσει μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα. Το προσκλητήριο είναι γραμμένο στα αγγλικά και λέει «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που προσκαλούμε είπατε, όλους εσάς σε ένα καρδιαστημένο φασμάτι». Στα αγγλικά, στα αγγλικά. Για να γιορτάσουμε αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Και είναι σε ηλεκτρονική. Αυτό είναι αυτό που στείλανε στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει και το προσκλητήριο το αντίστοιχο στα ελληνικά, το οποίο είναι για να το δώσουν στους φίλους τους, και το αντίστοιχο στα αγγλικά, το οποίο επίσης είναι για να το δώσουν στους φίλους τους. Το θέμα είναι, κοιτάξτε με τι ασχολείται ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, και ο ελληνικός λαός, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, για να κάνουν πλήρης εγκεφάλου στον ελληνικό λαό. Έλληνες, θα το ξεχάσετε κι αυτό. Έλληνες, θα ξεχάσετε κι αυτό. Θα ξεχάσετε λοιπόν ότι γίνεται και έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία στο να διαλυθεί ο ιερός θεσμός οικογένειας. Ότι πάνε να διαλύσουν την εκκλησία. Ότι πάνε να διαλύσουν την οικογένεια. Θα το ξεχάσετε, ελληνικέ λαέ. Ρωτάω. Ρωτάω για να πει, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Θα πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Πάνε να σας διαλύσουν την οικογένεια. Και υπάρχουν παιδάκια, συγγνώμη κυρία Λούρου, με όλα αυτά τα οποία βλέπουν στην τηλεόραση, και υπάρχουν μικρά παιδάκια που πάνε στους γονείς και λέει ο Νικολάκης, μπαμπά θα παντρευτώ. Ποιο κοριτσάκι αγόρι μου, το Γιωργάκι. Γιατί αυτά τα βλέπει από την τηλεόραση. Αυτά τα βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν μπερδευτεί τα μικρά παιδιά. Έχουν μπερδευτεί τα μωρά. Τα παιδάκια, τα 5χρονα, 6χρονα, 7χρονα, 8χρονα. Έχουν μπερδευτεί. Γίνεται ένα μπέρδεμα. Και αυτό βλέπουμε ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι... Αυτό το οποίο θα συμβεί, κυρία Λούρου, είναι με αυτά όλα τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν να διαλυθεί εντελώς η ελληνική κοινωνία. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Πάτε το χαμπάρι. Και με τη σφραγίδα του νόμου τελειώσαμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει η ανατροπή.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει ρήξη και ανατροπή εδώ και τώρα. Πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να τελειώνουμε με αυτό το νόμο. Έχετε δει κανένα από τα εντός εισαγωγικών πατριωτικά κόμματα να ασχολούνται πλέον με το νόμο του γάμου των ομοφυλόφιλων? Κανένα κόμμα. Κανένα το κάνει αυτό. Κανένα άλλο. Και να πούμε κιόλας ότι... Γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά, κυρία Λούρου. Έχουν βγει και συγγενείς του κυρίου Κασελάκη, οι οποίοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το γάμο. Και θείοι του και εξαδέρφια του γελέον ότι είναι ενθουσιασμένοι που θα παντρευτεί τον αγαπημένο του, τον Τάιλερ. Άγγετε σε βίντεο αυτά. Έχουν βγει κάποιες δηλώσεις γενικότερα, έχουν ακουστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα συζητάνε, λέγε, για το τι θα βάλει ο κύριος Κασελάκης και ένας θείος του ήρθε και είπε ότι δεν θα είναι, λέει, ένα απλό κουστούμι. Θα είναι, λέει, μια υπερπαραγωγή αυτό που θα βάλει, λέει, ο κύριος Κασελάκης. Για να καταλάβετε την ώρα που ο ελληνικός λαός πεινάει, την ώρα που ο ελληνικός λαός υποφέρει, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση προσκυνάει στον Τούρκο, την ώρα που έχουμε όλα αυτά τα κακά και δεινά της χώρας, ερχόμαστε να ακολούμαστε τώρα με τον κύριο Κασελάκη που πάει να παντρευτεί τον Τάιλερ, επειδή όλοι αυτοί οι προδότες πολιτικοί ψήφισαν και ψήφισαν αυτό το νόμο έκτρωμα για τον ιερό θεσμό της οικογένειας. Διέλυσαν λοιπόν το πατρίδα, διέλυσαν τη θρησκεία, διέλυσαν την οικογένεια, διαλύνουν τα πάντα. Πρέπει να υπάρξει σωτηρία, πρέπει να υπάρχει αντίσταση, πρέπει να υπάρξει ρήξη και ανατροπή. Και εδώ λοιπόν πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Μαυρίστε τους, τιμωρήστε τους. Αυτό φωνάζω. Τιμωρήστε όλους αυτούς οι οποίοι εγκλημάτισαν εις βάρος της χώρας, της οικογένειας. Τα παιδάκια έχουν μπερδεμένα. Αυτό για το οποίο πριν μερικά χρόνια λέγαμε αν είναι δυνατόν, πλέον μας το έχουν επιβάλει στην καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε ρατσισμό που κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε επιλογή θέλει. Στο κρεβάτι που μπορεί να κάνει τι θέλει. Στην ερωτική του δεν μπορεί να κάνει τι θέλει. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς και να έχουμε συνειδητοποιήσει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη χώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είναι λυπηρό. Είναι στενάχωρο. Για το πού πάμε. Πού πάμε. Δεν μπορούμε να περνάμε σαν πρότυπα αυτά, κάτι σαν κάτι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να περαστεί. Γι' αυτό ζητάμε, σαν λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους Έλληνες, είμαστε η μοναδική παράταξη, το μοναδικό κόμμα που μπορούμε επάξια στην Ευρωβουλή να στηρίξουμε την οικογένεια, τη θρησκεία και την πατρίδα μας. Μόνο ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός τον μπορεί αυτό. Και εδώ θα πω στον κύριο Κασελάκη, μη χαίρεστε. Θα εμποδίσουμε αυτό το γάμο γιατί θα τον ακυρώσουμε. Θα ακυρώσουμε τον νόμο. Θα ακυρώσουμε τον νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τελεία και παύλα. Να τελειώνουμε με όλα αυτά.